Ο ιατρός σας σας συνιστά να υποβληθείτε σε αφαίρεση της ουροδόχου κύστης σας. Η χειρουργική αυτή επέμβαση ονομάζεται κυστεκτομή. Στους άνδρες, η πλήρης αφαίρεση της ουροδόχου κύστης περιλαμβάνει και την αφαίρεση του προστάτη αδένα. Στις γυναίκες, η πλήρης αφαίρεση της ουροδόχου κύστης συνήθως περιλαμβάνει και την αφαίρεση της μήτρας, των οωθικών και μέρος του κόλπου. Για την αφαίρεση της κύστης, ο χειρουργός πρέπει να διαχωρίσει από την ουροδόχο κύστη αμφότερους τους ουρητήρες, δηλαδή τα σωληνάρια που μεταφέρουν τα ούρα από τους νεφρούς στην ουροδόχο κύστη. Ο χειρουργός θα διαχωρίσει επίσης την ουρήθρα από την ουροδόχο κύστη. Η ουρήθρα μεταφέρει τα ούρα από την ουροδόχο κύστη έξω από το σώμα. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ενδέχεται να αφαιρεθούν και οι λεμφαδένες. Μόλις αφαιρέσει την ουροδόχο κύστη, ο χειρουργός θα πρέπει να παρασκευάσει νέα δίωδο για την αποχέτευση των ούρων. Το βίντεο αυτό δείχνει τους συνηθέστερους τρόπους αποχέτευσης των ούρων. Η ουρητηροηλεοστομία, ηλεαλ κόντιτ, και η νεοκύστη. Τύπος 1. Η ουρητηροηλεοστομία πρόκειται για παρασκευή νέου σωλήνα αποχέτευσης ούρων. Παρασκευάζεται από τμήμα του εντέρου σας. Η ηλεοστομία ξεκινά από τους ουρητήρες, τα σωληνάρια που μεταφέρουν ούρα στους νεφρούς και καταλήγει σε μία οπή στην κοιλιά σας, που ονομάζεται στομία ή ουροστομία. Τα ούρα συλλέγονται σε ένα μικρό σάκο που τοποθετείται πάνω από τη στομία. Θα πρέπει να αδειάζετε τον σάκο κάθε φορά που γεμίζει. Θα σας δοθούν οδηγίες σχετικά με την αλλαγή του σάκου. Τύπος 2. Η νεοκύστη. Η νεοκύστη ή νέα κύστη είναι ένα σάκος που δημιουργείται από τμήμα του εντέρου σας για την αποθήκευση ούρων μέσα στο σώμα σας. Οι ουρητήρες συνδέονται με το ένα άκρο της νεοκύστης. Η ουρήθρα συνδέεται με το άλλο άκρο, όπως ακριβώς και στη φυσική σας ουροδόχο κύστη. Η ούρηση θα γίνεται μέσω της ουρήθρας. Παρέχεται μεταγχειρητική παρακολούθηση από τον ιατρό σας ή από εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό μετά την έξοδό σας από το νοσοκομείο. Αυτή περιλαμβάνει και την εκπαίδευση για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που επιφέρει η εκτροπή ούρων. Το βίντεο αυτό σας παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία με την υποστήριξη εκπαιδευτικής χορηγίας από την Ipsen και την F. Hoffmann La Roche. Η μετάφραση αποτελεί προσφορά της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας με την υποστήριξη εκπαιδευτικής χορηγίας από την εταιρεία Stilvi Pharmaceuticals ΑΕ. Τα σχόλια στο βίντεο αυτό έχουν γραφεί ανεξάρτητα από τον χορηγό και έχουν κριθεί ελεύθερα οποιασδήποτε σύγκρουση συμφερόντων. Οι πληροφορίες στο παρόν βίντεο είναι γενικής φύσης και δεν σκοπεύουν να αντικαταστήσουν επιστημονικές συμβουλές.